Κανένα περιθώριο πισοδρόμησης δεν αφήνουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις τα βήματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που έγιναν μετά την περίοδο της πανδημίας. Με κύριους μοχλούς στήριξης στον τουρισμό και τις εξαγωγές, η επιχειρηματικότητα είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννη Μασούτη, προϋπόθεση είναι η σταθερότητα. Ναι, το πιο κρίσιμο από όλα είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η προεκλογική περίοδος, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση αυτή που θα επιλέξει η κοινωνία. Οπότε να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να νομοθετήσει και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε και πρέπει να λυθούν. Στην διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος τονίστηκαν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και οι προοπτικές που ανοίγονται από την αύξηση των εξαγωγών και την προβλεπόμενη εκτόξευση του τουρισμού. Το δύσκολο θα ήταν να βλέπουμε ότι ο τουρισμός μας περιορίζεται, οι εξαγωγές μας και αυτές πάνε πάρα πολύ καλά, οπότε είναι πολύ θετικό μήνυμα και αυτό. Και σίγουρα αυτό είναι μια ελπίδα για να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, αναφέρθηκε στις δραματικές ελλείψεις που παρατηρούνται φέτος σε προσωπικό στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και ευρύτερα στον τομέα του τουρισμού. Αυτό είναι κατά την άποψή μας το μείζον θέμα που έχουμε σαν επιχειρηματική κοινότητα Χανίων, όπως και άλλα διάφορα πράγματα που απασχολούν γενικότερα όλη την Ελλάδα. Ζητούμενο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, είναι η δυνατότητα δανειοδότησής τους. Υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά να γίνει πίσω από αυτό, γιατί όντως και τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, οπότε και το κόστος για αυτούς που έχουν πρόσβαση είναι δυσκολότεροι οι όροι, αλλά και ταυτόχρονα και κάποιοι που έχουν αποκλειστεί τελείως. Η εικόνα της επιχειρηματικότητας πάντως στην μεταπανδημία εποχή είναι αυτή που σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ελλάδος έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά της με τις διαγραφές να αποτελούν σήμερα ένα μικρό ποσοστό.